καταλάβουν οι τηλεθεατές τι ακριβώς έχει συμβεί, πρέπει να πούμε ένα μικρό ιστορικό. Αυτό που σήμερα που συνέβη στη Μεγαλόπολη και στην Δυτική Μακεδονία, δηλαδή στις δύο περιοχές όπου υπάρχει η Λιχνίτης, και θέλω να πω ειδικά για τη Μεγαλόπολη ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο Δήμο της Μεγαλόπολης για τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό ως αντισταθμιστικό όφελος στις περιοχές αυτές που έχουν, που έχουν υποστεί τις συνέπειες της εξόρυξης του Λιχνίτη. Και έτσι ήρθε η πολιτεία σε μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από δύο χρόνια, και μια παράμετρο ήταν και αυτή, να μειώσει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού περίπου στο 27% τα οικιακά τιμολόγια. Και μέχρι εδώ όλα καλά. Εδώ που αρχίζει το θέμα είναι ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην Δυτική Μακεδονία και στην περιοχή μας. Δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία, σε δύο περιοχές, στην Κοζάνη και στην Φλόρινα, που υπάρχουν λιγνητικές μονάδες, παίρνει το σύνολο του νομού τη μείωση του ρεύματος, και δεν φτάνει μόνο εκεί, προχωράνε και σε νομούς της περιφέρειας όπως είναι τα Γρεβενά και η Καστοριά. Αντιθέτως στην Αρκαδία, την αποκλίνει την υπόλοιπη Αρκαδία, και νομίζω ότι αυτό είναι άδικο, είναι άνηση μεταχείριση της κυβέρνησης μεταξύ δύο περιφερειών. Και κατανοούμε όλοι ότι τόσο η Μεγαλόπολη, όσο και οι περιοχές όπως είναι της Πτολεμαϊδας, έχουν πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της εξόρυξης του Λιγνίτη. Και πιθανόν θα μπορούσε να υπάρξει μια σταδιακή έτσι μείωση του ρεύματος ανάλογη. Όμως εδώ, από τη στιγμή που η κυβέρνηση επιλέγει να μειώσει σε όλο το νομό Κοζάνης, το οποίο το ΑΕΠ τόσο του νομού Κοζάνης όσο και το ΑΕΠ του νομού Φλόρινας είναι πολύ μεγαλύτερο από το ΑΕΠ του νομού Αρκαδίας, θεωρώ άδικο, και πιστεύω ότι όλοι οι Αρκάδες μαζί μπορούμε να ζητήσουμε να αρθεί αυτή η αδικία. Εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη καταθέσαμε τροπολογία την οποία δεν την έκανα αποδεχτή. Όμως αυτό δεν πρέπει να σταματήσει ο αγώνας. Χαίρομαι που την Τρίτη ο Δήμαρχος Τρίπολης, μετά από κατά γενική ομολογία συνένωση όλων των παρατάξεων, παίρνει την πρωτοβουλία να μαζευτούμε όλοι οι φορείς της Αρκαδίας για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε πώς θα γίνει πράξη αυτό που έγινε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία να γίνει και στην Αρκαδία. Μην ξεχνάμε, και θα ήθελα να το πω ως πολιτικό σχόλιο, ότι θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι η Αρκαδία μέσα σε αυτή τη διαδικασία και οι κυβερνώντες, ότι στην Κοζάνη παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή βάσει το σχέδιο της ΔΕΗ δεν πουλούνται ούτε μία μονάδα. Δυστυχώς για πρώτη φορά στη Μεγαλόπολη, που δεν υπήρχε σε κανένα άλλο σχέδιο, μας άρεσε, δεν μας άρεσε, των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν υπήρχε καμία πώληση μονάδας. Και σήμερα η κυβέρνηση θα πωλήσει άλλες δύο μονάδες. Άρα εμείς λέμε κάτι πολύ απλό, χωρίς να συνδέουμε αυτά τα πράγματα. Λέμε ότι πρέπει να έρθει η μεγάλη αδικία και η άνηση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών της Αρκαδίας και της Δυτικής και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μήπως αυτή η αδικία, όπως είπατε, έγινε γιατί υπήρξε μια χαλαρή αντιμετώπιση από τις αρχές εδώ της Αρκαδίας? Πρώτα απ' όλα, αυτό που είναι εξωπραγματικό είναι ότι η αντιμετώπιση και το ψέμα το έχουν στα χέρια τους οι κυβερνώντες, γιατί ως απάντηση σε μένα για αυτή την αδικία είπαν ότι ήταν μειωμένο το ΕΠ στις περιοχές αυτές. Κατέθεσα τα στοιχεία αυτά και το ΑΕΠ είναι πολύ αυξημένο. Εγώ, ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να διασπάσω και να ρίξω ευθύνες στον έναν και στον άλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινό στόχο. Αυτό που λέμε ως Δημοκρατική Συμπαράταξη, που προσπάθησα να περάσω στη Βουλή ως τροπολογία, είναι ένα μόνιμο κοινωνικό μέρισμα, το οποίο θα πρέπει να αφορά όλη την Αρκαδία με βάση την νομοθέτηση που έγινε στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένα μέρισμα που το αξίζουν πρώτα οι πολίτες της Μεγαλόπολης και σε μεγαλύτερο βαθμό, για να είμαστε ειλικρινείς, και αμέσως όλοι οι άλλοι πολίτες της Αρκαδίας. Όμως, όταν βάζει στην Κοζάνη όλο το νομό, βάζει στη Φλόρινα όλο το νομό, βάζει δύο νομούς που δεν έχουν λιγνητικές μονάδες και αφήνει έξω το σύνολο της Αρκαδίας, αυτό είναι νομίζω άδικο. Θεωρούν ότι οι πολίτες της Αρκαδίας είναι όχι δεύτερης, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας. Παράλληλα, σε λίγο καιρό θα έρθει και το μειωμένο ρεύμα στους επαγγελματίες.
Άρα αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο πρώτον για τους επαγγελματίες της Μεγαλόπολης και να σας πω κάτι, όλοι θα αποδεχόντουσαν η μείωση στη Μεγαλόπολη να είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τον υπόλοιπο νομό, όπως έπρεπε να είναι και στην Κοζάνη, όμως αφού η κυβέρνηση νομοθετεί με διαφορετικό τρόπο, σήμερα όλοι πρέπει να αγωνιστούμε ενιαία με πρώτες την κυβέρνηση, τους βουλευτές, τα κόμματα, ώστε τον επόμενο χρονικό διάστημα δεν πρέπει να έρθει υπουργός. Δεν μπορεί να έρθει ο πρωθυπουργός που έχει το αναπτυξιακό συνέδριο και να μην υλοποιήσει και να μην άρει αυτή τη μεγάλη αδικία για τους αρκάδες, για τον αρκαδικό λαό, για τα νοικοκυριά, για τους επαγγελματίες που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης.